Καλώς. Πώς είστε? Καλά εσείς. Ωραία. Τι καλό θα κάνουμε σήμερα. Καλημέρα και εσάς. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε λιγκουίνι με κοτόπουλο, μουστάρδα και μέλι. Λιγκουίνι με κοτόπουλο. Πανεύκολη συνταγή. Ό,τι πιο εύκολο. Δηλαδή, τα λαχανικά που έχω βάλει είναι καθαρά στην τύχη. Μπορούν να βάλουν ό,τι λαχανικά θέλουν. Τη βάση να δούμε. Και διάλεξα μια εύκολη συνταγή. Βάσει να βοηθήσουν και. Τέλεια. Να πούμε ότι στη συνέχεια μαζί μας θα είναι τα δύο κορίτσια που κατάφεραν να φτάσουν στο νημιτελικό του Junior Masterchef. Από τις αγαπημένες μου και οι δύο. Η Έλσα και η Στεφανία μαζί μας και θα μας μαγειρέψουν ένα πολύ ιδιαίτερο. Δεν μας μαγειρέψουν, το γλυκό το μαγειρεύεται, θα μας κάνουν τέλος πάντων ένα πολύ ειδικό. Τράιφλς. Ιδιαίτερο γλυκό. Ξέρεις τι είναι το τράιφλς. Όχι. Λοιπόν, τα τράιφλ σερβίρονται στην Αγγλία με το afternoon tea, το τσάι που σερβίρουν το. Με το afternoon tea θα το τρώμε, μάλιστα. Σερβίρονται με sandwich, επίσης σερβίρονται με μικρά σοκολατάκια κτλ. Τα τράιφλ, σαν ιδέα, είναι ότι παίρνουμε ένα ταψί και βάζουμε τρεις τρώσεις από τρία διαφορετικά πράγματα. Πάνω εκεί. Ναι, και τα κόβεις μικρά κομματάκια και τα σερβίρεις έτσι. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς θα είναι, θα το δούμε. Αυτή είναι μια παραλλαγή, γιατί ξέρω εγώ τι είναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να κάνουμε τη μακαρονάδα μας με κοτόπουλο, λιγκουίνι με κοτόπουλο. Λιγκουίνι με κοτόπουλο. Μέλι και μουστάρδα, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, τα λαχανικά που έχω, γράψτε τα και μην τα γράφετε. Και όλα αυτά που έχετε στο ψυγείο θα βάλετε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα πακέτο λιγκουίνι. Λιγκουίνι είναι τα ζυμαρικά τα πεπλατισμένα. Λίγο πλατιά. Ναι. Δύο φιλέτα κοτόπουλο και λιγότερο άμα έχετε. Ένα κρεμμύδι, πιπεριές, ντοματίνια, μυρωδικά. Λίγο βασιλικό και λίγο μαϊντανό εδώ πέρα. 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35 άρα, μπορείτε να πάρετε και πιο light αν θέλετε. 200 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη, αλάτι, πιπέρι, παρμεζάνα για το σερβίρισμα. Και θα βάλουμε 2 κουταλιές μέλι και 2 κουταλιές μουστάρδα για να το κάνουμε έτσι πιο. Το βασικό είναι το κοτόπουλο, το μέλι και η μουστάρδα. Μουστάρδα και η κρέμα γάλακτος και η παρμεζάνα. Ωραία. Να πω ότι. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε τα λιγκουίνι να βράσουν. Μου φέρνει λίγο αλάτι. Έχω νερό που βράζει, ρίχνουμε πάντα λίγο αλάτι. Χοντρό λεπτό δεν έχει σημασία. Εγώ βάζω κύβο καμιά φορά. Δεν υπάρχει νόημα στη σπαγγέλη να βάλουμε κύβο. Ναι. Ναι. Δεν τραβάνε. Ρίξε, το έχουμε πει πώς. Ωραία. Είναι λίγα όμως τα τέτοια. Δεν πειράζει, είναι μια ολόκληρη συσκευασία. Να σας πω ότι. Είναι μια συσκευασία αυτά. Ναι. Να σας πω ότι τα λιγκουίνι είναι τα αγαπημένα μου ζυμαρικά. Και εμένα. Γιατί το σχήμα τους. Τους δίνει μια ιδιότητα να κρατάνε πολύ από τη σάλτσα. Οπότε, όταν κάνουμε κάτι με σάλτσα και χρησιμοποιούμε λιγκουίνι, είναι σίγουρο πως θα τα φάμε πολύ πιο εύκολο, πιο εύκολα από οποιαδήποτε άλλα ζυμαρικά. Θα τραβήξουμε πάρα πολύ σάλτσα και όταν τα τρώμε είναι πολύ ζυμαρά. Τι πένε, τραβάνε. Αυτά που έχουν τρύπα σίγουρα τραβάνε και αυτά. Λοιπόν, σωστό. Να πω ότι συνήθως παίρνουμε το κοτόπουλο και το βάζουμε σε ένα τηγανάκι και το ψήνουμε. Εμείς σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για να το κάνουμε πιο εύκολο το φαγητό. Εγώ θα το κόψω μεγάλα κομματάκια έτσι να πιάνω στο στόμα. Και τα ρίξω μέσα στα ζυμαρικά που βράζουν. Τι λες τώρα. Παράξενο. Πολύ. Δεν είναι κάτι δύσκολο όμως. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Μα αντί για να καθόμαστε να τα ψήνουμε στο τηγάνι, γιατί τι γίνεται πολλές φορές. Επειδή βάζουμε όλα τα υλικά μέσα μαζί με το κοτόπουλο, άλλες φορές το κοτόπουλο παραψύνεται, άλλες φορές τα λαχανικά δεν ψήνονται, άλλες φορές γίνεται μπέρδεμα. Συνήθως το κοτόπουλο δεν ψήνεται. Αυτό. Οπότε, άμα το βράσει το κοτόπουλο μαζί με τα ζυμαρικά, είναι σίγουρο πως θα ψηθεί σωστά και τα βάλω. Το. Αυτό. Βάζουμε λοιπόν το κοτόπουλο μέσα στο νερό. Και αυτό που κάνεις με το ζωμό, το κάνουμε με το κοτόπουλο. Μάλιστα. Έτσι. Τέλεια. Τα λιγκουίνι φαντάζομαι θέλουν γύρω στο 10 λεπτό. 8 λεπτά. Το κοτόπουλο θέλει 5 έτσι κομμένο που είναι. 5 μόνο. Έτσι. Μεγάλα κομμάτια που είναι θέλει 5 λεπτά και δεν θέλει παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, αφήνω αυτό εδώ.